And that's where I cut her open when he told me to. Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting. I couldn't find any way to eat the girl's meat fresh. You beat her to death with what? A sledgehammer. We are all evil in some form or another. Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman. Πριν ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει γραφικές περιγραφές εγκλημάτων και αναφέρεται σε σεξουαλική κακοποίηση. Λόγω της φύσης του επεισοδίου, σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην ακρόασή του εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 23 Φεβρουαρίου του 1996 και βρισκόμαστε στην Καλιφόρνια και στις φυλακές Σαν Κουέντιν. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα και παρά το κρύο, εκατοντάδες άτομα έχουν γεμίσει τον εξωτερικό χώρο του σοφρονιστικού ιδρύματος. Κάποιοι κρατούν στα χέρια τους αυτοσχέδια χάρτινα πανό με φωτογραφίες των παιδιών τους. Πατέρες βαδίζουν αμήχανα στην παγωμένη άσφαλτο με σκυθρωπά πρόσωπα, καπνίζοντας το ένα τσιγάρο μετά το άλλο, σταματώντας πότε-πότε για να δείξουν σε κάποιον τη φωτογραφία του γιού τους. Ενίοτε φωνάζουν δυνατά «Θάνατο στον δολοφόνο». Μητέρες με δάκρυα στα μάτια έχουν τα μάτια καρφωμένα στους τοίχους της φυλακής, υποβασταζόμενες από συγγενείς, αναμένοντας μία συγκεκριμένη φράση. Μία φράση που περίμεναν 16 ολόκληρα χρόνια για να ακούσουν. «Είναι νεκρός». Λίγο πιο δίπλα, εκατοντάδες πολέμιοι της θανατικής ποινής φωνάζουν και αυτοί, υποστηρίζοντας το δικαίωμα του ανθρώπου στην ζωή, ό,τι και να έχει κάνει. Κάποιες στιγμές, οι εντάσεις μεταξύ των δύο γκρουπ φτάνουν στο κόκκινο. Όμως, οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί κρατάνε κάπως το αγριεμένο πλήθος από το να ορμήξει ο ένας τον άλλον. Τηλεοπτικά συνεργεία καταγράφουν τον κόσμο και τον αναβρασμό της αναμονής. Ένας δάσκαλος βιντεοσκοπεί τον κόσμο με σκοπό να δείξει το βίντεο στην τάξη και στους μαθητές του για να συζητήσουν την θανατική ποινή. Πολλοί από τους μαθητές του είναι παιδιά φυλακισμένων. Δημοσιογράφοι μιλάνε με τους παρευρισκόμενους και ρωτάνε την γνώμη τους, με ενδιάμεσα να ακούγονται φωνές και προσβολές από την αντίθετη πλευρά. Μέσα στην φυλακή, στους ψυχρούς, γκρίζους και τσιμεντένιους τοίχους, ένας κατασυρωή δολοφόνος είχε μόλις τελειώσει το τελευταίο γεύμα του. Δύο μεγάλες πίτσες, τρία κύπελα παγωτό και τρεις εξάδες κοκακόλα, που έφαγε όσο έβλεπε το αγαπημένο του τηλεπαιχνίδι Jeopardy. Τις τελευταίες του ώρες ο serial killer προτίμησε να τις περάσει με τον δικηγόρο του, με έναν παπά και έναν συγγραφέα που ήθελε να γράψει την βιογραφία του. Ο μεγαλόσωμος άντρας με τα σκούρα μαλλιά και το μουστάκι, ο άλλοτε τρόμος της Νότιας Καλιφόρνια, φαινόταν να έχει πλέον αποδεχτεί την μοίρα του και να έχει εξ ολοκλήρου παραιτηθεί. Στις 12 παρατέταρτο το βράδυ, δύο φύλακες τον συνοδεύουν από το ειδικό κελί στο οποίο είχε μεταφερθεί την προηγούμενη ημέρα έως τον θάλαμο των εκτελέσεων. Η δυνατή δόση Valium που του έχει χορηγήσει ο γιατρός της φυλακής έχει ήδη αρχίσει να επιδρά. Οι φύλακες τον ξαπλώνουν στο νοσοκομιακό ράντσο, στον ανακαινισμένο θάλαμο αερίων. Τον δένουν και με τρεις διαφορετικές ενέσεις βάζουν στον οργανισμό του τρία διαφορετικά χημικά. Η πρώτη ένεση περιέχει πενταθόλη νατρίου, γνωστό και ως ορό της αλήθειας. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο προκαλεί στον άντρα αναισθησία.
Η επόμενη δόση, το βρωμιούχο πανκουρόνιο ή αλλιώς πάβουλον, παραλύει τους μύες του και σταματάει την αναπνοή του. Η τελική δόση χλωριούχου καλίου έρχεται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και σταματάει αμέσως την καρδιά του. 3 λεπτά μετά την πρώτη ένεση, ο Γουίλιαμ Μπόνιν είναι νεκρός. Το σώμα του μεταφέρεται από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους στο νεκροτομείο και όταν κανένας από τους συγγενείς του δεν θα το ζητήσει, καθώς κανείς δεν είχε έρθει στην εκτέλεση, αυτό θα αποτεφρωθεί και οι στάχτες του θα μοιραστούν στον Ειρηνικό ωκεανό. Στο τέλος, τα λείψανα ενός από τους πιο διαβόητους δολοφόνους της Καλιφόρνια αντιμετωπίστηκαν με περισσότερο σεβασμό από ό,τι έδειξε εκείνος στα θύματά του. Τα περισσότερα από αυτά τα πέταξε κατά μήκος του δεδαλώδους συστήματος αυτοκινητόδρομων της Νότιας Καλιφόρνια. Τα τελευταία λόγια του William Bonin ή αλλιώς Freeway Killer δεν έδειξαν καμία μεταμέλεια για τα εγκλήματά του και απλώς επεσήμαναν το γεγονός ότι θεωρούσε την θανατική ποινή άδικη. Ο Bonin είχε μάλιστα το θράσος να προσθέσει και κάποιες συμβουλές για πιθανούς κατά συρροή δολοφόνους. Θα πρότεινα σε οποιονδήποτε σκέφτεται να κάνει κάτι σοβαρό ενάντια στον νόμο, πριν το κάνει, να πάει σε ένα ήσυχο μέρος και να το σκεφτεί καλά. Ο William Bonin, ο οποίος πέρασε περισσότερα χρόνια στην φυλακή σε σύγκριση με τα χρόνια που πέρασαν στην γη τα θύματα του ζωντανά, εκτελέστηκε όταν ήταν 49 ετών. Η σκοτεινή του δράση όμως και το διεστραμμένο του μυαλό, που αντλούσε ευχαρίστηση από τους βασανισμούς των θυμάτων του, δεν έπαψαν ποτέ να προκαλούν ρίγη τρόμου στους επιζώντες και στις οικογένειες που διέλυσε. Ένας serial killer που πολλοί παρομοιάζουν με τους toolbox killers και που το όνομά του θα μείνει για πάντα γραμμένο με αίμα στην άσφαλτο των αυτοκινητόδρομων της Καλιφόρνια. Ο William Bonin γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου του 1947 στο Willimantic του Connecticut. Σε ηλικία 7 ετών βρισκόταν ήδη στον δρόμο του να γίνει μια χαμένη υπόθεση. Και οι δύο γονείς του ήταν αλκοολικοί. Ο πατέρας του ήταν και κακοποιός και τζογαδόρος, ο οποίος κάποτε έπαιξε και έχασε στον τζόγο το σπίτι της οικογένειας. Η μητέρα του, η Άλις, άφηνε τον ίδιο και τα άλλα δύο αδέρφια του συχνά στην φροντίδα του παππού τους. Παρά το γεγονός ότι ο πατέρας της Άλις ήταν ένας καταδικασμένος παιδεραστής, ο οποίος μάλιστα είχε κακοποιήσει σεξουαλικά την Άλις όσο μεγάλωνε. Η μητέρα του Γουίλιαμ περνούσε όλο τον ελεύθερο χρόνο της παίζοντας μπίνγκο, ξεχνώντας συχνά να ταΐσει τα παιδιά της. Με αποτέλεσμα πολλές φορές οι γείτονες να βλέπουν τα τρία αγόρια της οικογένειας να κυκλοφορούν βρώμικα, πεινασμένα και ντυμένα με κουρέλια. Σε ηλικία 7 ετών, ο Γουίλιαμ μπήκε για πρώτη φορά στην φυλακή για κλοπή πινακίδων κυκλοφορίας σε ειδικές φυλακές ανηλίκων. Το 1953 η Άλις έβαλε τους γιους της σε ορφανοτροφείο για να προσπαθήσει να τους προστατεύσει από τον κακοποιητικό πατέρα της. Η ασφάλεια που ένιωσαν όμως κράτησε πολύ λίγο. Το ορφανοτροφείο ήταν γνωστό ότι πειθαρχούσε βάναυσα τα παιδιά που φρόντιζε. Με ξυλοδαρμούς τα ανάγκαζε να στέκονται σε θέσεις υποταγής και τα τιμωρούσαν με ημιπνιγμό, μεταξύ άλλων αδιανόητων τιμωριών. Σε εκείνη την κόλαση του υποτιθέμενου ορφανοτροφείου, ο Γουίλιαμ έγινε το σεξουαλικό παιχνίδι για μεγαλύτερα σε ηλικία αγόρια, δημιουργώντας έτσι την βάση
για την δική του διεστραμμένη κατανόηση του σεξ. Η αίθουσα τιμωρίας ήταν ένα μέρος πραγματικής φρίκης, όπου ο σεξουαλικός σαδισμός, τιμωρίες που έμοιαζαν με την ιερά εξέταση, όπως η βύθιση σε παγωμένο νερό και οι απειλές με μαχαίρι, ήταν καθημερινά φαινόμενα. Όσο βρισκόταν εκεί, ένα μεγαλύτερο αγόρι τον προσέγγισε για σεξ και παρόλο που ο νεαρός Βίλιαμ τον φοβόταν, συμφώνησε να συμμετάσχει υπό την προϋπόθεση ότι το μεγαλύτερο αγόρι θα του έδαινε τα χέρια πίσω από την πλάτη του, επιτρέποντας έτσι στον μικρό Βίλιαμ να αισθανθεί ασφαλής και λιγότερο φοβισμένος. Το περιστατικό αυτό υποδηλώνει πολλά για τα πρώτα χρόνια ζωής του Μπόνιν. Το γεγονός ότι μόλις σε ηλικία 7 με 8 ετών είχε σεξουαλική επίγνωση και ζήτησε από τον νεαρό να του δέσει τα χέρια, δηλαδή να του βάλει περιορισμούς, δείχνει πως σίγουρα υπήρξε ήδη θύμα προηγούμενης σεξουαλικής επίθεσης. Το 1961, λόγω του εθισμού του Ρόμπερτ στον Τζόγο, το σπίτι τους κατασχέθηκε από την τράπεζα και αποφάσισαν να μετακομίσουν στην Καλιφόρνια. Μετακόμισαν σε μία φτωχή γειτονιά στην οδό Angel Street στην πόλη Downey. Λίγο μετά την μετακόμιση, ο πατέρας της οικογένειας, ο Ρόμπερτ, πέθανε από κύρωση του ύπατος. Μακριά πλέον από το ορφανοτροφείο και πίσω στο σπίτι του, τα ψυχολογικά τραύματα των πολλαπλών σεξουαλικών επιθέσεων που είχε υποστεί παρέμειναν ανοιχτά και εφιαλτικά. Προκάλεσαν μόνιμη βλάβη και το θύμα είχε γίνει πια θήτης. Άρχισε να χαϊδεύει με σεξουαλικό τρόπο τα αδέρφια του και άλλα παιδιά στην γειτονιά, δελεάζοντάς τα με την υπόσχεση αλκοόλ. Η μητέρα του τον αγνοούσε εντελώς και χωρίς να έχει κανέναν για στήριξη και φροντίδα, η αρρωστημένη συμπεριφορά του χαρτογράφησε την κατηφόρα που είχε ήδη ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία. Λίγο μετά την αποφύτισή του από το σχολείο το 1965, ο Μπόνιν αραβωνιάστηκε. Η μητέρα του είχε πιέσει να γίνει ο αραβώνας, πιστεύοντας έτσι ότι θα μπορούσε να σταματήσει την ομοφιλοφιλία του. Με λίγα λόγια, το ζευγάρι παντρεύτηκε και χώρισε αμέσως, χωρίς ποτέ αυτό το γεγονός να περιορίσει την όρεξή του για νεαρά αγόρια. Αργότερα εντάχθηκε στην πολεμική αεροπορία και υπηρέτησε 5 μήνες στο Βιετνάμ ως ένα αέριος πυροβολητής με πάνω από 700 ώρες περιπολίας και καταγεγραμμένης μάχης. Έλαβε μάλιστα και μετάλλιο για τον ηρωισμό του επειδή διακινδύνευσε την ζωή του για έναν άλλο αεροπόρο όσο βρισκόταν στο εξωτερικό. Το 1968 απαλλάχθηκε από τον στρατό με τιμές. Λίγους μήνες μετά όμως, η στρατονομία έμαθε ότι ο Βίλιαμ είχε επιτεθεί σεξουαλικά σε 2 άνδρες όσο φορούσε την στολή του και υπό την απειλή όπλου. Μετά τον στρατό μετακόμισε από το Connecticut στη Νότια Καλιφόρνια. Και τότε ξεκίνησε η σκοτεινή κάθοδός του στην αγριότητα, η οποία θα τελείωνε στις φυλακές του Σαν Κουέντιν 21 χρόνια αργότερα. Ο Μπόνιν δεν άργησε να υποκύψει στους δαίμονές του. Η πρώτη του γνωστή επαφή με τον νόμο έγινε το 1969, όταν κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση 5 αγοριών στην κομιτεία του Λος Άντζελες. Ο Μπόνιν βρήκε τα αγόρια όσο οδηγούσε και στην συνέχεια τους έδεσε χειροπέδες και τους οδόμησε. Καταδικάστηκε για τις επιθέσεις και κρίθηκε ως ψυχικά διαταραγμένος σεξουαλικός δράστης. Όμως, αντί να οδηγηθεί στην φυλακή, προφυλακίστηκε στο κρατικό νοσοκομείο Ατασκαντάρο. Εξετάστηκε από αρκετούς νευρολόγους, ψυχιάτρους και ψυχολόγους,
αλλά η θεραπεία που έλαβε για τον κατεστραμμένο ψυχισμό του είναι άγνωστη. Δεν είχε καμία ανάμνηση από την σωματική και σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στο παρελθόν. Οι γιατροί υποπτεύθηκαν ότι λόγω του μεγάλου ψυχολογικού τραύματος είχε μπλοκάρει τα γεγονότα αυτά από την μνήμη του. Ένας ψυχίατρος που τον εξέτασε απεφάνθη ότι υπήρχαν πολλά δεδομένα που έδειχναν ότι ο Μπόνιν υπέστη σοβαρή και επαναλαμβανόμενη σεξουαλική κακοποίηση ως παιδί. Οι γιατροί βρήκαν επίσης μία ποικιλία άλλων σωματικών και ψυχολογικών ανομαλιών. Εγκεφαλική βλάβη στην περιοχή που πιστεύεται ότι περιορίζει τις βίαιες παρορμήσεις. Μανιοκαταθλιπτική ασθένεια, αλλά και αρκετές ανεξήγητες ουλές στο κεφάλι και στην πλάτη του. Ο Μπόνιν, είπαν οι γιατροί, δεν μπορούσε να εξηγήσει τις ουλές. 5 χρόνια αργότερα, ο Γουίλιαμ βγήκε από το κρατικό νοσοκομείο και τέθηκε υπό αναστολή για 5 χρόνια. Δεν ήταν σε θέση όμως να ελέγξει τις άρρωστες ορμές του. Εκείνη την χρονική στιγμή ήταν ένας ενεργός παιδόφιλος, αλλά όχι ακόμα δολοφόνος. Την τελευταία ημέρα του καλοκαιριού του 1975, ο 14χρονος David McVicker έκανε οτοστόπ, ψάχνοντας κάποιον να τον πάει μέχρι την παραλία Huntington. Ο William Bonin έτυχε να ήταν αυτός που σταμάτησε με το αμάξι του. Ο William ζήτησε από τον νεαρό να κάνουν σεξ και ο McVicker, σοκαρισμένος, του είπε να σταματήσει το αυτοκίνητο. Ο Bonin έβγαλε όπλο, οδήγησε σε μία απομακρυσμένη περιοχή και βίασε το αγόρι. Άρχισε να πνίγει τον 14χρονο με το ίδιο του το μπλουζάκι, μέθοδο που θα χρησιμοποιούσε και αργότερα για να σκοτώσει τα περισσότερα από τα θύματα του. Ο McVicker, φημωμένος και κατατρομαγμένος, νόμιζε πως θα πέθαινε. Όταν κατάφερε και φώναξε, ο William τον άφησε ελεύθερο και ζήτησε συγνώμη που τον έπνιξε. Όπως και άλλα θύματα σεξουαλικής επίθεσης, τα βάσανα του McVicker δεν τελείωσαν όταν ο Μπόνιν τον άφησε να φύγει. Σε συνέντευξή του στους Times είπε ότι μέχρι και σήμερα υποφέρει για όσα έζησε. Νιώθοντας βρώμικος και ντροπιασμένος, είπε μόνο στον καλύτερο φίλο του τι του συνέβη. Η μητέρα του δεν ήθελε να ακούσει καμία λεπτομέρεια. Το σχολείο δεν είχε πλέον σημασία και το παράτησε την ίδια χρονιά. Πήγε όμως στην αστυνομία και με βάση την κατάθεσή του, ο William Bonin καταδικάστηκε για άσεμνη συμπεριφορά και πήγε στην φυλακή, όπου έμεινε περίπου για 3 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι είχε καταδικαστεί για απαγωγή και 2 κατηγορίες για σοδομισμό σε παιδί, είχε διαγνωστεί ως σεξουαλικός παραβάτης και είχε δείξει εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά, 7 χρόνια αργότερα, αφέθηκε και πάλι ελεύθερος το 1978. Λιγότερο από 1 χρόνο μετά, συνελήφθη στην κομιτεία Orange για την επίθεση σε έναν 17χρονο που έκανε οτοστόπ. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, ένα μπέρδεμα στα αρχεία της αστυνομίας επέτρεψε στον Bonin να βγει από την φυλακή πριν από την δίκη του. Το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκε ποτέ για το προγραμματισμένο δικαστήριο δεν αποτελεί έκπληξη. Αυτό το απλό φαινομενικά γραφειοκρατικό λάθος θα οδηγούσε τελικά στον θάνατο περισσότερων από 20 νεαρών ανδρών. Ελεύθερος και πάλι, ορκίστηκε στον εαυτό του ότι δεν θα άφηνε ποτέ ξανά ζωντανούς μάρτυρες των εγκλημάτων του. Ένας φίλος του, ο οποίος αργότερα θα έδινε πληροφορίες στην αστυνομία που θα βοηθούσαν στην σύλληψή του, θυμάται πως μίλησε με τον William
λίγο πριν αυτός εξαφανιστεί στον σκοτεινό υπόκοσμο του Λος Άντζελες. Κανείς δεν πρόκειται να καταθέσει εναντίον μου ξανά. Θα φροντίσω κάτι τέτοιο να μην ξανασυμβεί. Λίγο μετά ξεκίνησε ο δολοφονικός παροξυσμός του William Bonin, τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα βάφτιζαν «The Freeway Killer». Κατά τα τέλη του 1979, η Νότια Καλιφόρνια βρισκόταν σε κατάσταση πανικού. Οι γονείς φοβόντουσαν να αφήσουν τα παιδιά τους έξω από το σπίτι και φαινόταν πως η αστυνομία ήταν ανίκανη να σταματήσει έναν μοχθηρό δολοφόνο που βίαζε, στραγγάλιζε και μαχαίρωνε. Το πρώτο θύμα του Freeway Killer ήταν ο 17χρονος γερμανός φοιτητής Μάρκους Γκράμπς. Ταξίδευε με ένα σακίδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και εθεάθη για τελευταία φορά 5/8 του 79 να κάνει οτοστόπ στον αυτοκινητόδρομο της ακτής του Ειρηνικού στην παραλία του Νιούπορτ. Το τελευταίο του λάθος ήταν που μπήκε στο φορτηγάκι του William Bonin. Μεταξύ 6 με 10 το βράδυ, σύμφωνα με την αστυνομία, ο Bonin και ένας φίλος του, ο Vernon Butts, πήραν τον Μάρκους, τον σοδόμησαν, τον ξυλοκόπησαν βάναυσα και πέταξαν το γυμνό σώμα του στο φαράγγι Μαλιμπού. Ο Μάρκους είχε μαχαιρωθεί περισσότερες από 70 φορές και βρέθηκε με ένα κίτρινο νάιλον σχοινί γύρω από τον λαιμό του. Ένα ηλεκτρικό καλώδιο ήταν τυλιγμένο γύρω από τον έναν αστράγαλο. Ο Βίλιαμ είπε αργότερα σε έναν φίλο του ότι σκότωσε τον Μάρκους σε αυτοάμυνα. Μια εξήγηση που μόνο γελία είναι. Ο Vernon Butts ήταν ένας άστεγος εγκληματίας με μακροχρόνιο ποινικό μητρό μικροαδικημάτων. Μπαινοέβγαινε στις φυλακές και ήταν εθισμένος στο αλκοόλ αλλά και σε σαδιστικές ομοφιλοφιλικές δραστηριότητες, κάτι που αναμφίβολα είχε αφομοιώσει από τις πολλαπλές παραμονές του στην φυλακή. Ο Vernon συνόδευε τον William σε πολλές από τις δολοφονικές του περιπέτειες και ήταν τόσο διεφθαρμένος και διεστραμμένος όσο και ο συνεργός του. Οι δυο τους περιφέρονταν μαζί στους αυτοκινητόδρομους της Νότιας Καλιφόρνια με το γαλάζιο φορτηγάκι του Bonin, αναζητώντας εφήβους για τις δολοφονικές ορέξεις τους. Ο Vernon αργότερα θα συλληφθεί για τον ρόλο του στις δολοφονίες του Freeway Killer και κρεμάστηκε στο κελί του στις φυλακές του Λος Άντζελες. 3 εβδομάδες αφότου βρέθηκε το γυμνό σώμα του Grubbs στο φαράγγι του Μαλιμπού, ο 15χρονος Donald Hayden από το Hollywood βρέθηκε νεκρός και διαμελισμένος σε έναν κάδο απορριμμάτων κοντά στον αυτοκινητόδρομο Ventura. Την τελευταία φορά που κάποιος τον είχε δει ήταν κοντά στο κοινωνικό κέντρο ομοφυλόφιλων στο Λος Άντζελες. Ο Bonin και ο Butts είχαν σκοτώσει το νέο τους θύμα. Ο 15χρονος είχε βιαστεί και είχε στραγγαλιστεί με σχοινιά. Ο λαιμός του είχε κοπεί και οι δολοφόνοι του είχαν προσπαθήσει να τον ευνουχίσουν. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1979 το σώμα του 17χρονου David Murillo βρέθηκε κοντά στον αυτοκινητόδρομο Ventura. Είχε εξαφανιστεί ενώ πήγαινε με το ποδήλατό του στον κινηματογράφο 3 ημέρες νωρίτερα. Το κεφάλι του είχε διαλυθεί με έναν μεταλλικό σταυρό για ελαστικά αυτοκινήτου. Είχε σοδομιστεί και είχε στραγγαλιστεί. Για αρκετό καιρό, οι αστυνομικοί της κομιτείας Orange και του Los Angeles αρνούνταν ότι είχαν έναν κατασυρωή δολοφόνο στην περιοχή τους. Αν και το modus operandi των 3 δολοφονιών ήταν παρόμοιο, η αστυνομία παραδέχτηκε τελικά αυτό που είχαν αναφέρει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 7 εβδομάδες νωρίτερα, μόνο όταν ακολούθησαν και άλλες δολοφονίες. Ότι δηλαδή ένας κατασυρωή δολοφόνος δρούσε στη Νότια Καλιφόρνια. Ο Bonin είτε σταμάτησε την δράση του για αρκετούς μήνες,
είτε άλλαξε δραστικά τον τρόπο με τον οποίο δολοφονούσε, ώστε να μην τον υποψιαστεί κανείς, γιατί τα πτώματα σταμάτησαν να εμφανίζονται. Αυτό όμως μέχρι τον Δεκέμβριο του 1979, όταν το σώμα του 17χρονου Frank Fox βρέθηκε σε παρόμοια κατάσταση με τα προηγούμενα θύματα, κοντά στην Εθνική Οδό Ορτέγκα και τον αυτοκινητόδρομο Ι5. Οι ψυχίατροι στην δίκη του Μπόνιν που έγινε αργότερα είπαν ότι πιθανόν βρισκόταν σε μια μανιακή κατάσταση όταν σκότωνε. Οι βίαιες σεξουαλικές του ορμές ήταν τελικά δύσκολο να τους αντισταθεί. Σε έναν ψυχίατρό του περιέγραψε ότι ένιωθε ενθουσιασμένος με την προοπτική να σκοτώσει κάποιον, ότι μεταβίας μπορούσε να περιμένει την δύση του ηλίου για να βγει με το φορτηγάκι στον δρόμο και να βρει το νέο του θύμα, με σκοπό να αποκτήσει κάποια αίσθηση απελευθέρωσης. Ο εθισμός του επίσης με τα ναρκωτικά χειροτέρεψε. Έπρεπε να αυξάνει συνεχώς την δόση του για να νιώθει την ίδια εφορία που ένιωθε όταν δολοφονούσε. Το πρωί της 3ης Φεβρουαρίου του 1980, ο Μπόνιν και άλλος ένας σεξουαλικός ψυχοπαθής, ο Γκρέγκορι Μάιλι, έκοβαν βόλτες στους αυτοκινητόδρομους όταν είδαν τον 15χρονο Τσάρλς Μιράντα στο δυτικό Χόλιγουντ. Έβαλαν τον νεαρό στο φορτηγάκι τους, οδήγησαν για πολλά τετράγωνα και πάρκαραν. Στην συνέχεια, ο Μπόνιν σοδόμησε τον 15χρονο και παρέτρινε τον Γκρέγκορι να κάνει και αυτός το ίδιο. Αυτός όμως δεν μπορούσε να διατηρήσει την στήση του. Απογοητευμένος από την ανικανότητά του αυτή, ο Γκρέγκορι βίασε τον έφηβο με ένα αμβλή αντικείμενο, ταυτόχρονα βασανίζοντάς τον. Όταν τελείωσε με την πράξη του, ο Γουίλιαμ ανέλαβε ξανά. Ο Freeway Killer συχνά παρότρινε αλλά και μείωνε τους συνεργούς του για να βοηθήσουν στη δολοφονία. «Μπορείς να το κάνεις?» ρώταγε ο Μπόνιν τον συνεργό του όσο έπνιγε τον 15χρονο. «Άσε με να σου δείξω πώς να το κάνεις». Ο Μπόνιν στραγγάλισε το νεαρό αγόρι με το ίδιο του το πουκάμισο, χρησιμοποιώντας ένα σίδερο ελαστικών για να στρίψει το ρούχο σαν θηλιά γύρω από τον λαιμό του. Το γυμνό σώμα του Τσάρλς βρέθηκε σε ένα στενάκι στο Λος Άντζελες. Ο Μπόνιν και ο συνεργός του, αφού ξεφορτώθηκαν το πτώμα του Τσάρλς Μιράντα, οδήγησαν λίγο ακόμα. Η δίψα τους όμως για αίμα δεν είχε καταλαγιάσει. Το επόμενο θύμα τους ήταν ο 12χρονος James McCabe, που περίμενε σε μια στάση το λεωφορείο για την Disneyland. Ενώ ο Μάιλι οδηγούσε, ο Μπόνιν επιτέθηκε στο νεαρό και τον στραγγάλισε, χρησιμοποιώντας πάλι το πουκάμισο του αγοριού και ένα σίδερο ελαστικών για να κάνει την θηλιά. Ο James έκανε οτοστόπ και αντί να φτάσει στον προορισμό του, βρήκε τον θάνατο. Το πτώμα του βρέθηκε 3 ημέρες αργότερα κοντά σε έναν σκουμπιδοτενεκέ στην πόλη Walnut City. Ο Μπόνιν και ο συνεργός του χρησιμοποίησαν τα 6 δολάρια που βρήκαν στο πορτοφόλι του νεαρού για να αγοράσουν φαγητό. Οι επόμενες δολοφονίες ακολούθησαν σε πολύ σύντομο διάστημα. Ρόναλντ Γκάτλιν, 18 ετών, εξαφανίστηκε από το βόρειο Χόλιγουντ στις 14 Μαρτίου του 1980. Βρέθηκε σεξουαλικά κακοποιημένος, είχε υποστεί βασανιστήρια και πέθανε από στραγγαλισμό. Το σώμα του βρέθηκε την επόμενη ημέρα στην πόλη Ντουάρτε. Χάρι Τέρνερ, 14 ετών, εξαφανίστηκε από το Χόλιγουντ στις 20 Μαρτίου του 1980. Και αυτός βρέθηκε σεξουαλικά κακοποιημένος, είχε υποστεί βασανιστήρια και πέθανε από στραγγαλισμό. Το σώμα του βρέθηκε 5 ημέρες αργότερα κοντά στον αυτοκινητόδρομο της Σάντα Μόνικα. Γκλεν Μπάρκερ, 14 ετών, βρέθηκε σεξουαλικά κακοποιημένος, είχε υποστεί βασανιστήρια
και πέθανε από στραγγαλισμό. Το σώμα του βρέθηκε 22 Μαρτίου του 80 δίπλα στην Εθνική Οδό Ορτέγκα. Ράσελ Ραφ, 15 ετών, εξαφανίστηκε όσο περίμενε το λεωφορείο για να πάει στη δουλειά του. Βρέθηκε σεξουαλικά κακοποιημένος, είχε υποστεί βασανιστήρια και πέθανε από στραγγαλισμό. Το πτώμα του βρέθηκε στις 22 Μαρτίου του 1980 δίπλα στην Εθνική Οδό Ορτέγκα, κοντά στο σώμα του Γκλεν Μπάρκερ. Στίβεν Γουντ, 16 ετών, εθεάθη τελευταία φορά στις 10 Απριλίου του 80, καθώς πήγαινε στο σχολείο του. Βρέθηκε σεξουαλικά κακοποιημένος, είχε υποστεί βασανιστήρια και πέθανε από στραγγαλισμό. Η σωρός του βρέθηκε την επόμενη ημέρα. Λόρενς Σάρπ, 18 ετών, εθεάθη τελευταία φορά 10 Απριλίου του 80. Όπως και οι προηγούμενοι, βρέθηκε σεξουαλικά κακοποιημένος, με βασανιστήρια και στραγγαλισμό. Το σώμα του βρέθηκε 18 Μαΐου του 80 σε έναν κάδο σκουπιδιών πίσω από ένα βενζινάδικο. Ντάριν Κέντρικ, 19 ετών, εξαφανίστηκε 29 Απριλίου του 80 από το κατάστημα που εργαζόταν. Εκτός από τον σοδομισμό και τον στραγγαλισμό, ο Μπόνιν τον ανάγκασε να καταπιεί ένυδρη χλωράλη που του προκάλεσε καυστικά χημικά εγκάβματα στο στόμα, το πηγούνι, το στήθος και το στομάχι του. Στο δεξί του αυτή βρέθηκε καρφωμένος ένας παγοκόφτης που του προκάλεσε θανατηφόρο τραύμα στον άνω αυχενικό νοτιέο μυελό. Το σώμα του βρέθηκε το επόμενο πρωί. Ο Γουίλιαμ Μπόνιν είχε βάλει την αστυνομία να κάνει κύκλους και απολάμβανε την δημοσιότητα που είχαν λάβει οι δολοφονίες του. Έδειχνε στους φίλους του την δουλειά που έκανε ο Freeway Killer και σε μία περίπτωση τους είπε ότι αυτός ο τύπος δίνει κακό όνομα σε καλούς γκέι σαν εμάς. Στο φορτηγάκι του κρατούσε επίσης ένα λεπτομερές ημερολόγιο της δουλειάς του, σε εισαγωγικά. Μία σύλληψη όμως, σύντομα, θα έκανε την υπόθεση να πάρει φωτιά. Τον Μάιο, η αστυνομία συνέλαβε έναν κλέφτη αυτοκινήτων, τον 17χρονο Βίλιαμ Πα. Ο νεαρός όμως ήταν κάτι παραπάνω από κλέφτης. Βρισκόταν μέσα στο φορτηγάκι του Μπόνιν, όσο αυτός σκότωνε τον Χάρι Τέρνερ και τελικά πέρασε 6 χρόνια στην φυλακή για εκούσια ανθρωποκτονία, καθώς έκανε συμφωνία με την εισαγγελία με αντάλλαγμα την κατάθεσή του. Σε μια προσπάθεια να σώσει το τομάρι του, ο Πα είπε στις αρχές ότι έκανε οτοστόπ και είχε μπει στο φορτηγάκι ενός άντρα, ο οποίος όλη την ώρα καφιόταν για τις δολοφονίες στον αυτοκινητόδρομο. Βάσει των λεπτομεριών που έδωσε αλλά και των κατηγοριών που απέδωσε στον Μπόνιν, η αστυνομία άρχισε να αναζητά τον Βίλιαμ. Στις 2 Έκτου του 1980, ο Μπόνιν και ένας άλλος συνεργός του, ο Τζέιμς Μάνρο, ο οποίος υπέφερε από διανοητική στέρηση, μάζεψαν τον 19χρονο Στίβεν Βέλς από τον αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με την μαρτυρία του Μάνρο, ο Γουέλς συμφώνησε να πάει μαζί με τους δύο άντρες στο διαμέρισμα που έμεναν για να κάνουν σεξ. Ο Μάνρο, ο οποίος εκτείει ποινή κάθριξης 15 ετών έως ισόβια στις φυλακές της Καλιφόρνια για τον ρόλο του στον θάνατο του Γουέλς, είπε ότι ο Μπόνιν και ο Γουέλς έκαναν σεξ. Μετά ο Μπόνιν του προσέφερε $200 για να τον δέσει. Όταν ο νεαρός συμφώνησε, ο Μπόνιν τον έδεσε και άρχισε να του επιτίθεται λεκτικά και σωματικά. Ο Μάνρο είπε ότι έβλεπε τηλεόραση σε ένα άλλο δωμάτιο όσο ο Μπόνιν κακοποιούσε σεξουαλικά τον νεαρό στο υπνοδωμάτιο της μητέρας του. Τότε τον φώναξε στο δωμάτιο και βοήθησε τον Βίλιαμ να σκοτώσει τον 19χρονο. Αφού ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή, οι δύο άντρες μετέφεραν το πτώμα με το φορτηγάκι
στο σπίτι ενός άλλου συνεργού τους. Αυτός όμως αρνήθηκε και τους είπε απλά να πάνε να το πετάξουν κάπου. Την επόμενη ημέρα, το σώμα του Wells βρέθηκε πίσω από έναν κάδο απορριμμάτων σε βενζινάδικο. Δυστυχώς, αν οι δολοφόνοι είχαν μείνει λίγο περισσότερο στο διαμέρισμά τους, τότε οι αστυνομικοί που είχαν ξεκινήσει ήδη να παρακολουθούν τον Μπόνιν θα τους είχαν δει και ίσως να είχαν καταφέρει να σώσουν μία ζωή. Τις επόμενες ημέρες, οι detective παρακολουθούσαν στενά τον William Bonin. Την επόμενη εβδομάδα ο serial killer χαλάρωσε. Πήγαινε στην πρωινή δουλειά του ως οδηγός φορτηγού κάθε μέρα και επέστρεφε σπίτι αργά το βράδυ αφού έβγαινε με φίλους του στην πόλη. Το βράδυ της δολοφονίας του Wells, ο Bonin είχε απειλήσει τον Μάνρο να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Νιώθοντας όμως πως ίσως γίνει και αυτός ένα νεκρό σώμα παρατημένο στον αυτοκινητόδρομο, έφυγε και πήγε στο Μίσιγκαν. 9 ημέρες μετά, οι δαίμονες του Μπόνιν επέστρεψαν και άρχισε να ψάχνει για νέο θύμα. Οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν το φορτηγάκι του, τον παρατήρησαν να προσπαθεί να μαζέψει 5 διαφορετικούς νεαρούς και τελικά κατάφερε να βάλει στο φορτηγάκι ένα 15χρονο αγόρι. Τον παρακολούθησαν όσο ο Μπόνιν οδήγησε σε έναν έρημο χώρο πάρκινγκ στην παραλία και όταν πλησίασαν το φορτηγό, συνέλαβαν τον Μπόνιν όσο προσπαθούσε να βιάσει τον έφηβο. Στο φορτηγάκι βρέθηκε κολλητική ταινία και σκηνή παρόμοια με αυτά με τα οποία έδαινε τα θύματά του, καθώς και το ημερολόγιο του. Λίγο μετά συνελήφθη ο συνεργός, ο πρώτος, ο Μπάτς, και ο Μάνρο συνελήφθη στο Μίσιγκαν έναν μήνα αργότερα. Η ομάδα του Freeway Killer ήταν πλέον στην φυλακή και αυτή τη φορά δεν θα υπήρχε κανένα γραφειοκρατικό λάθος. Ο William Bonin δεν εξέφρασε ποτέ με τα μέλια για ό,τι είχε κάνει, αν και έδειξε ντροπή και λύπη επειδή συνελήφθη. Μόλις ήρθε αντιμέτωπος με τα αποδεικτικά στοιχεία, ομολόγησε τα πάντα. Σε έναν δημοσιογράφο είπε «Θα εξακολουθούσα να σκοτώνω, δεν μπορούσα να σταματήσω». Κάθε φορά γινόταν όλο και πιο εύκολο. Ομολόγησε ότι σκότωσε 21 νεαρούς άνδρες και αγόρια. Μοιράστηκε πτυχές του κάθε εγκλήματος ξεχωριστά με τρομακτικές λεπτομέρειες. Περιγράφοντας πως αυτός και ο Μάνρο δολοφόνησαν τον Wells, ο Μπόνιν ακουγόταν σαν να περιέγραφε μία βόλτα που πήγε το Σαββατοκύριακο σε συναδέλφους του το πρωί της Δευτέρας στο γραφείο. «Τόσο εγώ όσο και ο Τζιμ τον χτυπήσαμε πριν τον σκοτώσουμε», ακούγεται να λέει με φωνή απαλή και μονότονη στις κασέτες της αστυνομίας. Είπε ότι δεν θα το έλεγε σε κανέναν για να τον αφήσουμε να φύγει. Όταν τελικά τον σκοτώσαμε, του βάλαμε ένα πουκάμισο στο λαιμό. Το έστριψα και τον στραγγάλισα. Οι ανακριτές θυμούνται ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, την έλλειψη συναισθήματος στα λόγια του Μπόνιν κατά την διάρκεια της ομολογίας του. I stabbed him in the side, both sides, and up in the upper left part of the back, in the throat two or three times, and in the mouth part. Η μονότονη αφήγησή του όμως έκρυβε ένα βαθύ, ανώμαλο πάθος για ό,τι έκανε. Όσοι ήταν παρόντες στην ομολογία ένιωθαν πως βρισκόντουσαν σε μια σκοτεινή τρύπα της κολάσεως. Η δίκη του William Bonin ήταν σύντομη. Προσπάθησε να ρίξει το φταίξιμο στον Μπάτς, ισχυριζόμενος ότι αυτός ήταν το μυαλό πίσω από όλη την τρέλα. Η εισαγγελία όμως ήξερε με ποιον είχε να κάνει. Οι ένορκοι αποφάσισαν πως ο Μπόνιν έπρεπε να πεθάνει για τα εγκλήματά του. Όμως ο Freeway Killer δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Εκμεταλλεύτηκε το αμερικανικό νομικό σύστημα και άσκησε έφεση στην ποινή του. Κάθε φορά που μία έφεση
έπεφτε στο κενό, αυτός δοκίμαζε διαφορετική οδό. Προσπάθησε να διαπραγματευτεί, λέγοντας πως είχε πληροφορίες για άλλα άλυτα εγκλήματα. Όμως η βοήθεια που έλεγε πως ήθελε να δώσει αποδείχτηκε άνθρακας. 17 χρόνια μετά την έκδοση της ποινής από τον δικαστή, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ενέκρινε επιτέλους την θανατική ποινή. Τότε όμως εμφανίστηκε ένα εμπόδιο. Μετά την αργή και επίπονη εκτέλεση ενός άλλου δολοφόνου, του Ρόμπερτ Άλτον Χάρις, στον θάλαμο αερίων της Καλιφόρνια, ένα κρατικό δικαστήριο έκρινε ότι αυτή η μέθοδος εκτέλεσης ήταν σκληρή και ασυνήθιστη. Θα έπρεπε να βρεθεί έτσι μια εναλλακτική μέθοδος. Η Καλιφόρνια οπότε αποφάσισε να εδρεοποιήσει την θανατηφόρα ένεση. Σχεδόν σε κάθε περίπτωση, η θανατηφόρα ένεση ήταν ένας γρήγορος και σχετικά ανώδυνος τρόπος εκτέλεσης ενός καταδίκου. Όσο ο Μπόνιν βρισκόταν μέσα στις φυλακές σε αναμονή για την τελική απόφαση, εξέδωσε ένα βιβλίο με διηγήματα, έκανε μία έκθεση με αφηρημένη τέχνη σε μία γκαλερί στο Σιάτλ και είχε αλληλογραφία με τις οικογένειες των θυμάτων του. Κάποτε είπε στην μητέρα ενός από τα θύματά του ότι ο γιος της ήταν το αγαπημένο του θύμα επειδή ούρλιαζε. Παρόλα αυτά, ο Μπόνιν δεν τους εξέφρασε ποτέ την μεταμέλειά του. Την ημέρα της εκτέλεσης μεταφέρθηκε σε ένα ειδικό κελί στο Death Row. Φόρεσε καινούρια ρούχα και μίλησε με τον ιερέα του. Έφαγε το τελευταίο του γεύμα μόνο στο κελί του. Στις 11:01 το βράδυ, οι δεσμοφύλακες κάλεσαν την τηλεφωνική εταιρεία για να επιβεβαιώσουν την ώρα και για να ελέγξουν ότι τα τηλέφωνα στον θάλαμο του θανάτου λειτουργούσαν. Μία ώρα νωρίτερα, τεχνικοί βρίσκονταν στον θάλαμο και ετοίμαζαν τις σύριγγες και άλλες ιατρικές προμήθειες απαραίτητες για την εκτέλεση. 15 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, ο Μπόνιν μπήκε στο θάλαμο εκτελέσεων. Η εκτέλεση ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 12:01 τα μεσάνυχτα, καθυστέρησε όμως 8 λεπτά, όσο οι τεχνικοί προσπαθούσαν να βρουν μία καλή φλέβα. Στις 12:13, ο Βίλιαμ Μπόνιν ήταν νεκρός. Από τους συνεργούς του, μόνο ο Μάιλι και ο Μάνρο παραμένουν στη φυλακή για 25 χρόνια έως ισόβια και 15 έως ισόβια αντίστοιχα. Για τους επιζώντες του Freeway Killer, η εκτέλεση του Μπόνιν δεν έφερε ηρεμία. Οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και έχουν γίνει σκιά του εαυτού τους. Για άλλους, η αναζήτηση για τα εξαφανισμένα παιδιά τους συνεχίζεται ακόμα και το μόνο άτομο που μπορεί να πει με βεβαιότητα αν ο Μπόνιν ήταν ο δολοφόνος τους πέθανε στον θάλαμο εκτελέσεων του Σαν Κουέντιν. Τα τελευταία λόγια του Μπόνιν φαίνονται να παραλληλίζουν την παιδική του ηλικία και το ανεξέλεγκτο κακό που είχε μέσα του. «Νιώθω ότι η θανατική ποινή δεν είναι απάντηση στα προβλήματα που υπάρχουν. Αισθάνομαι ότι στέλνει λάθος μήνυμα στη νεολαία της χώρας. Οι νέοι μιμούνται συμπεριφορές άλλων ανθρώπων αντί να κάνουν αυτό που αισθάνονται. Θα πρότεινα όταν κάποιος σκέφτεται να κάνει κάτι σοβαρό ενάντια στον νόμο, πριν το κάνει να πάει σε ένα ήσυχο μέρος και να το σκεφτεί καλά. Εσείς, εάν το πτώμα του παιδιού σας βρισκόταν μαχαιρωμένο, διαμελισμένο και βιασμένο, πεταμένο στην άκρη ενός δρόμου, τι θα αποφασίζατε? Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.